φίλε πρόεδρε της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Επόμενε πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας Αβέρος Νεοφύτης. Περήφανοι συναγερμικοί, φίλες και φίλοι, τις τελευταίες ημέρες αναπολώμε νοσταλγία τον Ιούλιο του 1976 όταν ιδρύθηκε ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Η παράταξη που οραματίστηκε ο Γλαύκος Κληρίδης με τις μεγάλες ιδέες, τις εθνικές αξίες, τα κοινωνικά ιδεώδη και τα φιλελεύθερα ιδανικά. Της παράταξης που ήρθε να καλύψει ένα μεγάλο κενό στο πολιτικό γίγνεσθε. Όλα αυτά τα χρόνια βιώσαμε μια περήφανη ιστορική πορεία. Έναν πολιτικό ταξίδι με στιγμές δύσκολες, έντονες, αλλά και δοξασμένες. Σταθήκαμε γερά στα πόδια μας. Αντέξαμε την πίεση και τους κλειδονισμούς. Υψώσαμε ανάστημα στη λάσπη, τη δημαγωγία και τον λαϊκισμό. Σταθήκαμε απέναντι στο διχασμό, στις αθέμητες και ιδιωτικές συμπεριφορές. Προτάξαμε τη σύνεση, την ενότητα και τον ρεαλισμό. Πορευτήκαμε με αξιοπρέπεια και σεβασμό για να είμαστε σήμερα η μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη του τόπου. Η παράταξη που ξέρει να αγωνίζεται, να δίνει μάχες, να ανοίγει δρόμους, να προσφέρει ευκαιρίες. Η παράταξη που πάντα πρωτοπορεί και φέρνει αποτελέσματα. Καθιερωθήκαμε στις συνειδήσεις των πολιτών ως ο χώρος που προάγει τον πλουραλισμό, τον σεβασμό και τη δημοκρατία. Η παράταξη που μένει σταθερή στο ευρωπαϊκό και δυτικό προσανατολισμό της χώρας, που έκανε πολιτικό της δόγμα τον πατριωτικό ρεαλισμό του Γλαύκου Κληρίδη, που δίνει μάχες για την επελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας. Της παράταξης που πιστεύει στην ελεύθερη οικονομία, στην ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά και στο σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών και των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Και κανένας μα κανένας δεν μπορεί να σταθεί απέναντι σε αυτές τις αρχές του Δημοκρατικού Συναγερμού. Γιατί μάθαμε να ακούμε, ξέρουμε να συνθέτουμε, ξέρουμε να παίρνουμε αποφάσεις με τρόπον υπεύθυνο, διάφανο και δημοκρατικό. Φίλες και φίλοι, πριν 20 περίπου χρόνια ο Νίκος Αναστασιάδης και εγώ διεκδικήσαμε την Προεδρία του κόμματος. Ακολουθήσαμε μπεστά τις δημοκρατικές διαδικασίες που προβλέπει το καταστατικό της παράταξής μας. Χωρίς περιστροφές, χωρίς αφορισμούς και χωρίς εγωπάθεια, χωρίς ναρκισισμό. Με επιχειρήματα και προτάσεις καλέσαμε τα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού να ασκήσουν το δημοκρατικό τους δικαίωμα και να εκλέξουν τον επικεφαλής των αρχηγών της παράταξης. Ο κόσμος επέλεξε δημοκρατικά τον Νίκο Αναστασιάδη για πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Το ίδιο βράδυ, εδώ σε αυτήν την αίθουσα, σταθήκαμε χέρι με χέρι και ενωμένοι βροντοφωνάξαμε «Σεισμός, σεισμός, συναγερμός!» Αυτός, φίλες και φίλοι, είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Η παράταξη που έμαθε να λειτουργεί σε πνεύμα συμπερίληψης αμοιβαίου σεβασμού χωρίς αποκλεισμούς. Αυτόν το πολιτικό ήθος
πρέπει να διέπει το κάθε στέλεχος. Η παράταξή μας δεν ήταν, ούτε θα γίνει όχημα ικανοποίησης προσωπικών φιλοδοξιών. Κανένας δεν μπορεί να εμπέζει, να χειραγωγεί, να ηρωνεύεται και να αποδιαιτεί τις καταστατικές μας διαδικασίες. Αυτές που ο ίδιος ο Γλαύκος Κληρίδης, ενώ όλοι κρεμόμαστε από το στόμα του, μας τις εισηγήθηκε για να ενισχύσει τη συμμετοχικότητα και τη δημοκρατία. Αυτές που ορίζουν ποιον το κόμμα καθορίζει σαν τον υποψήφιο του στις προεδρικές εκλογές. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να προσβάλλει τα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού θεωρώντας τα άβουλα και καθοδηγούμενα. Πόσο μάλλον αυτοί που τους ανοίξαμε την πόρτα για να μπουν στο πολιτικό μας σπίτι. Είναι αυτοί που έρχονται τώρα και ευαγγελίζονται την ενότητα. Αυτοί που προβαίνουν σε δημόσιες εξαγγελίες εξ ονόματος τάχα του Δημοκρατικού Συναγερμού. Μιλούν για ενότητα. Εκείνοι που προσπάθησαν να διασπάσουν την παράταξη. Εκείνοι που προσπάθησαν να διχάσουν οικογένειες, παρέες, φίλους, συναγωνιστές. Έναν όμως είναι σίγουρο. Δεν πρόκειται να τα καταφέρουν. Δεν πρόκειται να μας διχάσουν. Μπορεί να λογάριασαν με γνώμονα το προσωπικό του συμφέρον, αλλά δεν λογάριασαν το πείσμα και την πέσα του συναγερμικού. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν αποτελεί προσωπική υπόθεση κανενός. Δεν αποτελεί προσωποποίηση του Αβέροφ Νεοφύτου, ούτε του Νίκου Αναστασιάδη, ούτε του Γιαννάκη Κασουλίδη, ούτε όσων θα αποκτήσουν στο μέλλον κομματικά και δημόσια αξιώματα. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι τα αυθεντικά μας οράματα. Είναι ο πατριωτικός ρεαλισμός του Γλαύκου Κληρίδη. Οι πολιτικές που παίρνουν τον τόπο μας μπροστά και φέρνουν αποτελέσματα. Φίλες και φίλοι, είμαι ο μόνος που τούτην ούλην την αίθουσα που μπορώ να αναφερθώ και να παραφράσω τα δικά μου λόγια. Δεν ανέμενα 15 χρόνια μετά ένα γνώριμο πολιτικό μου μήνυμα ότι θα ήταν σήμερα τόσο επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε. Προετοιμαζόταν για χρόνια για να σταθεί ενώπιον του κυπριακού λαού και να υποβάλει υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές. Είχε το χρόνο να γράψει ο ίδιος το μήνυμα που θέλει να στείλει. Και ανταυτού σέρβιρε στο κυπριακό λαό το μήνυμα του Κασουλίδη. Επιτρέψατε μου λοιπόν να το επαναλάβω. Το φράγμα του φόβου έσπασε. Το κύμα της υποστήριξης μεγαλώνει. Μαζί όμως με το φράγμα του φόβου έσπασε και το φράγμα των ψευδεστήσεων
και της κοροϊδίας. Αγαπητέ μου Αβέρωθ, απόψε στη Λευκωσία ακούγεται βροντερή η φωνή μας. Η φωνή όσων θέλουν την Κύπρο να παραμείνει σε τροχιά σταθερότητας, ανάπτυξης και ευημερίας. Η φωνή εκείνων που βλέπουν στο πρόσωπο σου την ικανή και ελπιδοφόρον επιλογή για τη χώρα μας. Ακούγεται απόψε η φωνή των απλών ανθρώπων. Αυτόν που εμπιστεύονται την ηγεσία και το όραμα σου για μια Κύπρο ελεύθερη και επανενωμένη. Μια πατρίδα χωρίς πολιτικές, θεσμικές και εξωγενείς εξαρτήσεις. Ανθρώπους που ενσταρνίζονται τα αυθεντικά και όχι τα κλεμμένα οράματα. Πολίτες που ξέρουν να σέβονται, να κρίνουν και να εκτιμούν. Ανθρώπους της εργατιάς που πιστεύουν σε ένα ανθρωποκεντρικό και κοινωνικά δίκαιο κράτος. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, φίλε Αβέρωθ, που πολλές από τις προτάσεις σου έχουν προοδευτικό χαρακτήρα προς όφελος της μεσαίας τάξης αλλά και των χαμηλών κοινωνικο-οικονομικών στρωμάτων. Σήμερα όμως, φίλες και φίλοι, ακούγεται και η φωνή των νέων μας. Αυτόν που ξέρουν να οραματίζονται, να σχεδιάζουν, να ονειρεύονται και να δημιουργούν. Αυτόν που έμαθαν να κερδίσουν νίκες. Να είναι πρωτοπόροι και όχι ουραγοί των εξελίξεων. Πρωτοπόροι με πι κεφαλαίων. Πρωτοπόροι που χαράζουν πορεία στους χώρους σπουδών, ακόμα και στην ΠΟΦΕΝ. Την Κυριακή, φίλοι πρωτοπόροι, φίλες και φίλοι της νεολαίας, προσδοκούμε ξανά σε μια νίκη νέα από την νεολαία. Φίλες και φίλοι, τις τελευταίες ημέρες παρατηρώ με συγκίνηση εκατοντάδες φίλους, μέλη και υποστηριχτές του Δημοκρατικού Συναγερμού να επιστρέφουν ξανά στο πολιτικό του σπίτι. Να συνειδητοποιούν το διακύβευμα των εκλογών και να θυλώνουν στήριξη στον Αβέρωθ νεοφύτου. Γιατί γνωρίζουν ότι ο Αβέρωθ είναι ο άνθρωπος που με την εμπειρία και οξυδέρκεια του μπορεί να συνεχίσει τη σταθερή πορεία της χώρας. Αντιλαμβάνομαι ότι καλοπροαίρετα κάποιοι φίλοι της παράταξης μπορεί κατά καιρούς να έκαναν άλλες σκέψεις. Θα μπορούσα ενδεχομένως να κατανοήσω κάποιους από τους λόγους. Την Κυριακή όμως δεν έχουμε εκλογές διαμαρτυρίας. Την Κυριακή κρίνεται το μέλλον και η πορεία της χώρας μας. Ο θυμός και η απογοήτευση δεν οδηγούν πουθενά και αυτοί που εκμεταλλεύτηκαν τις ελπίδες του λαού αποδείχτηκαν υπηρέτες μόνον του εαυτού τους. Την Κυριακή κρίνεται το μέλλον και η πορεία της χώρας μας. Θέλω λοιπόν να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ανοίγει μια μεγάλη αγκαλιά, έτοιμη να δεχτεί όλους τους φίλους, τα μέλη, τους υποστηριχτές και το σύνολο των πολιτών της πατρίδας μας.
Στεκόμαστε δίπλα στον Αβέροφ και δίπλα στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Η παράταξη μας σηκώνει κεφάλι και οδηγεί στις εκλογές με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία, με σθένος και αξιοπρέπεια. Σηκώνει μανίκια για να συνεχίσει ενωμένη την πορεία προς τα εμπρός. Να ξέρετε όμως κάτι. Οι εκλογές δεν τελειώνουν την προσεχή Παρασκευή, ούτε ακόμα το πρωί της Κυριακής. Οι εκλογές τελειώνουν με το κλείσιμο της κάλπης, τις οποίες θα πρέπει να κατακλείσουμε με συναγερμικά ψηφοδέλτια. Αγαπητέ Αβέροφ, γνωρίζω χέρι, από πρώτο χέρι τη δύσκολη διαδρομή που έχεις διανύσει. Έχω εξάλλου βαδίσει κι εγώ στο ίδιο μονοπάτι. Τις δύσκολες στιγμές χρειάζεται να έχεις βαθιά πίστη στις δυνάμεις μας, αλλά και στην κρίση του κυπριακού λαού. Ο λαός γνωρίζει, δεν μπορεί να μην γνωρίζει. Οι πολίτες έχουν διαπιστώσει ότι ο Αβέροφ μπορεί. Ως ένας άνθρωπος που μαζί ανατρέψαμε τις δημοσκοπήσεις το 2008, ένα πράγμα θα σου πω. Σήμερα έχεις γύρω σου την πιο έγκυρη δημοσκόπηση που έγινε ποτέ. Σε ευχαριστούμε που έδωσες την παράταξη και τον τόπο την επιλογή της υποψηφιότητας σου. Σε ευχαριστούμε που είσαι ο αυθεντικός, ο έμπειρος, ο ικανός πολιτικός. Έτοιμος όμως είναι και ο Δημοκρατικός Συναγερμός να αναλάβει και πάλι τις ευθύνες του, όπως το έκανε σε δύσκολες στιγμές στο παρελθόν, όπως το έκανε 2 φορές με τον Γλαύκο Γκληρίδη και 2 φορές με τον Νίκο Αναστασιάδη. Είμαι βέβαιος ότι την Κυριακή το γαλάζιο θα κυματίσει πρώτο μέσα στον ουρανό, πλάι στο άστρο που οδηγεί τη γενιά στον Λυτρωμό. Σας καλώ όλους να γίνετε κοινωνοί του πολιτικού μας μηνύματος, να μεταφέρετε το μήνυμα της νίκης από άκρη σε άκρη της χώρας μας. Γιατί έναν είναι το σίγουρο. Της κληρονομιάς εμείς συνεχιστές, στην κορφή και πάλι νικητές.